Αυτό είναι το δράμα του Βουραϊκού από το έτος 23 το φθινόπωρο, λόγω φωτιάς που είχε συμβεί το καλοκαίρι. Κάθε βροχή κατεβάζει το βουνό και κόβει τους δρόμους και την καλαβρινή γραμμή και τα πάντα. Έχει συντελεστεί μία φυσική καταστροφή φοβερή και δεν βρίσκει λύση ακόμη, είναι προσωρινά και φοβάμαι ότι για πολλά χρόνια θα είναι έτσι και θα έχει πρόβλημα. Διαρκώς φτιάχνουν τους δρόμους, διαρκώς χαλάνε. Κάθε βροχή κατεβάζει και διακόπτει και το δρόμο αλλά και το τρένο. Ορίστε τι συμβαίνει. Μεγάλες μεταβολές του εδάφους. Κατεβάζει από εδώ σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν είναι το μόνο. Έχει πολλά σημεία μετέπειτα που είναι πολύ χειρότερα. Και από εδώ κατεβάζει πάλι και δείτε τι έχει φέρει. Όλα αυτά που βλέπετε είναι πρόσθετα. Δεν υπήρχαν παλιά. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι το τελευταίο χειμώνα. Ο Βουραϊκός από το ύψος της γραμμής και το παλιό του γεφύρι. Δείτε πως έχει κόψει αυτό το γεφύρι και το έχει βαθύνει. Μικρό γεφυράκι ήταν και τώρα έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο βάθος. Όλα αυτά διοχετεύτηκαν στο ποτάμι και έχουμε να δούμε πολύ περισσότερα. Βρισκόμαστε κάπου στα 200-300 χιλιόμετρα από το διακοπτό. Άλλο ένα γεφύρι το οποίο κατεβάζει κάθε βροχή και δείτε πόσο έχει κοπεί και δείτε και τι έχει κατεβάσει. Και σε λίγο θα δούμε το φοβερότερο. Κάπου στο 2700 είναι εδώ.
χιλιόμετρο. Βρισκόμαστε κάπου στο 2900, τρίτο χιλιόμετρο, κάτι τέτοιο. Εδώ ξεκινάει το απόλυτο χάος. Αυτό το λαγκαδάκι που βλέπετε εδώ τώρα, αυτό το λαγκαδάκι φέρνει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πρόσθετο. Αυτή τη χρονιά, 23 με 24 το χειμώνα. Όλα αυτά τα μπαζώματα που βλέπετε, τόνους αμοχάλικο, είναι τωρινά, σε αυτό το χειμώνα. Αυτό το λαγκαδάκι που κατεβάζει όλους αυτούς τους τόνους που είπαμε πριν, το ποτάμι σε αυτό το σημείο κυλάει ήσυχα, σχετικά, δεν βρέχει φυσικά τώρα. Λοιπόν, και τα μπάζα που βλέπετε απέναντι, την απέναντι κήτη του ποταμού, φυσικά κάποια στιγμή είχαν, ήταν επίπεδο, και μπολντόζος το ανοίξανε το νερό πάλι, γιατί αυτό πρέπει να λίμνωνε. Δείτε εδώ πέρα τι που έφτανε. Και όλο γινόταν εδώ και λιμνοθάλασσα. Και να μην τύχει να είσαι εκείνες τις ώρες που βρέχει εδώ. Μεγάλη φυσική καταστροφή. Αυτό που βλέπετε εδώ, το δρομάκι για λίγα μέτρα, το φτιάξανε μπουλντόζες, γιατί ελίμνωνε το νερό και ερχόταν στη γραμμή. Δείτε που έφτανε και τι γινότανε, και κινδύνευε να πάρει και τη γραμμή. Φυσικά μετέπειτα, με τις ημέρες τρέχοντας στο ποτάμι, πολύ από το μπάζο αυτό το μετέφερε και πιο κάτω και προς τη θάλασσα, το οποίο βρίσκεται τώρα σε αυτή τη μορφή που είδατε. Το έχουν ανοίξει πιο πριν που είδαμε οι μπολντόζες τη γήτη του ποταμού, την ανοίξανε για να περνάει το νερό. Εδώ βλέπετε, έχουμε φτάσει στη γαλαρία.
Το γεωφυράκι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ήταν πολύ πολύ πιο βαθιά η κήτη του ποταμού και έχει ανέβει κατά τα 2/3 πιο πάνω. Τώρα, κατά τα 2/3. Παλαιότερα πρέπει να ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο οπωσδήποτε από το τσιμέντο μέχρι τον πυθμένα του ποταμού. Εδώ λοιπόν έχει ανέβει η στάθμη του ποταμού πιο πάνω από το δρόμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μόλις βρέξει, το νερό έρχεται από εδώ. Βλέπετε εδώ, όλα αυτά εδώ ήταν μπαζωμένα και με την τελευταία βροχή κοβότανε και ερχόταν στο δρόμο. Και ο δρόμος γινόταν ποτάμι. Έφευγε το ποτάμι από εκεί και ερχόταν από εδώ. Λοιπόν, δείτε και εδώ, να το. Και οπωσδήποτε δεν είναι ασφαλές για να περνάς. Εδώ βλέπουμε το νερό πάει στο δρόμο, έχει φύγει από την κήτη, μάλλον έχει κάνει νησάκι και έχει φύγει το νερό και έχει έρθει στο δρόμο και από ό,τι φαίνεται θα πολύ δύσκολα θα διορθωθεί αυτό το πράγμα. Το τρένο φυσικά έχει σταματήσει από πάνω, δεν περνάει στη γραμμή. Βλέπετε πιο ψηλά το ποτάμι από το δρόμο. Πέρασα το σημείο με το νερό εκεί που έχει έρθει στο δρόμο και εδώ φυσικά έρχεται. Κάπως περπατείται εδώ, αλλά μόνο όταν είναι στεγνό. Όλο αυτό που βλέπετε δεν είναι η όλη καταστροφή, έχει και άλλα σημεία που ίσως να μην σας τα δείξω. Εδώ, από ό,τι βλέπω μπροστά, το νερό έχει πάει στο δρόμο. Έχει φύγει από την κήτη του και έχει αλλάξει κήτη. Φυσικά είναι αδιαπέραστα από αυτοκίνητα. Κάποτε ο δρόμος αυτός ήταν πολύ βατός και για πολλά χρόνια ασφαλής. Αλλά εν έτη 23 με 24 το χειμώνα αυτόν έγινε όλη η καταστροφή και φυσικά εξαιτίας της πυρκαγιάς, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει το νερό, να κρατηθεί το νερό από τα δέντρα που ήδη τάκαψε και κατεβαίνουν όλα κάτω. Και δέντρα και πέτρες και το νερό. Δείτε εδώ, έχει αλλάξει η κήτη του ποταμού. Εδώ η κήτη του ποταμού ήταν πήγαινε από εδώ που βλέπετε και τώρα ήρθε από εδώ στο δρόμο.
Δείτε, όλο αυτό ήταν δρόμος. Και για πολύ πάνω. Δεν μπορώ να περάσω, να σας τα δείξω όλα. Βλέπετε το σημείο που κόβει και έρχεται από εδώ στο δρόμο. Θα ανέβω από πάνω στη γραμμή, μήπως μπορέσω από πάνω. Ανέβηκα στη γραμμή. Βλέπετε από ψηλά τώρα. Και αυτό εδώ το λαγκάδι κατεβάζει. Έχει πολλά κατά μήκος του φαραγγιού που περνάνε κάτω από τη γραμμή. ...3,6 χιλιόμετρα από το σταθμό του διακοπτού. Δείτε εδώ τι κατεβάζει το απέναντι λαγκάδι όταν βρέχει. Όλα αυτά εξαιτίας των πικαγιών. Εδώ βλέπετε, όπως πέρασα λίγο, εδώ βλέπετε που κόβει ο Βουραϊκός και έρχεται όλο αυτό εδώ που βλέπετε, είναι από την πλευρά του δρόμου, ήταν δρόμος, και αυτό εδώ που σας δείχνω τώρα επέρναγε το νερό. Η κήτη του ποταμού ήταν αυτή εδώ. Το οποίο τώρα έχει μπαζωθεί. Εδώ λιμνώνει από τα μπάζα, δεν μπορεί να προχωρήσει το ποτάμι φυσικά, κάπου έπρεπε να βρει διέξοδο και όπου ήταν πιο αδύναμο επήγε, και αυτό ήταν προς την πλευρά του δρόμου. Δείτε εδώ τι γίνεται. Και από εδώ τώρα φαίνεται ο δρόμος. Εδώ είναι το κλεισάκι του Αγίου Νικολάου, το εικονοστάσιο μάλλον. Είμαστε κοντά στο 3700. Το εικονοστάσιο του Αγίου Νικολάου. Δεν περνάει από εκεί, άνθρωπε! Γύρνα πίσω και ανέβα από πάνω. Δεν περνάει από εκεί. Λίγο πιο μετά περνάει. Μετά τη γαλαρία πήγαινε άμα θέλεις. Μετά τη γαλαρία, τούνελ, ξανακάνε κάτω. Okay. Αυτός ήταν τουρίστας, από ό,τι φαίνεται. Ας το απολαύσει ο άνθρωπος, καλά είναι.
Βέβαια δεν ξέρει αυτός τι γινότανε και τι έγινε. Εδώ έχει και ένα νεράκι. Εδώ ένα νεράκι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, πόσιμο, χρυσούλα. Και βλέπετε έχει ξεγυμνωθεί το έδαφος, ήταν δέντρα και ήταν θάμνη και τα δέντρα έχουν καεί και οι θάμνοι εξαφανιστήκανε, καήκαν όλοι. Είμαστε κάπου στο 3.700 χιλιόμετρο. Εδώ είναι βατός ο δρόμος. Για να δούμε όμως πιο πάνω. Αν έχει κάνει κάτι. Φυσικά έχει κάνει. Αυτό φαίνεται πρόσθετο εδώ, το μπάζωμα. Είναι και αυτό πρόσθετο. Φαίνεται ξεχωρίζει. Και έχει γίνει από αυτό το γιοφυράκι που είναι εμπρός μας. Από αυτό εδώ. Από αυτό εδώ. Εδώ και ήταν η καταστροφή μεγάλη πάλι και έφερε καινούρια. Βλέπουμε στο βάθος τον μπάζο που έχει φέρει. Δολοφονία. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι μεγάλο μπάζωμα. Όλο αυτό που βλέπετε είναι πρόσθετο αυτό το χειμώνα. Έρχεται από εδώ. Δείτε όλο αυτό ήταν πράσινο και έχει ξεγυμνωθεί. Πώς να μην κατεβάσει. Λοιπόν, και κατεβαίνει όλο αυτό κάτω και έρχεται. Ο δρόμος εδώ που φαίνεται ήταν κανά 1,5 μέτρο πιο κάτω το ύψος του. Αναγκαστικά τον μεταφέρανε, τον φτιάξανε πάνω στα μπάτα. Δεν νομίζω ότι θα πάω άλλο πάνω. Είναι πιο ασφαλές πλέον.
γυρίζουμε κατεύθυνση προς τα κάτω. Εδώ είναι η γαλαρία. Όταν φτιαχνότανε υπήρξαν και ατυχήματα. Βλέπετε σημεία που φαίνονται από λωστούς που το ανοίξανε, και εδώ επάνω φαίνεται, αν προσέξετε καλά, φαίνεται ένας λωστός που έχει μείνει καρφωμένος όταν το ανοίγανε. Λοιπόν, αυτή είναι η γαλαρία. Το ποτάμι δίπλα το δείξαμε πιο πριν. Το εικονοστάσιο της Παναγίας μας. Εδώ αυτή η σπηλιά συγκοινωνεί από ό,τι φαίνεται με την άλλη πλευρά στο κάστρο, και εδώ πέρα τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα τέρας που έμενε εδώ και αναγκαστήκαν και του βάλανε άνθρωπο με ξηράφια, με στολή με ξηράφια, δεν ξέρω ακριβώς, και τον έφαγε και σκοτώθηκε έτσι, ψώφισε έτσι. Τον κόβαν τα ξηράφια μετά. Και έτσι γλιτώσανε μόνο. Και απέναντι εδώ, ανάμεσα στα πεύκα, φαίνεται το μπάζωμα που έχει γίνει από το νερό που έπεσε από πάνω. Έχει λαγκάδι εκεί σχετικό. Είμαστε σε κατεύθυνση τώρα προς διακοπτό. Τελειώνοντας το φαράγγι προς διακοπτό, δίπλα στην κολόνα που φαίνεται το πεύκο, εκεί από πίσω έχει κόψει το δρόμο. Και έχει κάνει κρατήρα, το έχει χαλάσει. Μέχρι και τη στρούκα χάλασε εκεί, και ενώ ήταν επήγαινε ο δρόμος προς τα πάνω 2 μέτρα πιο αριστερά, τον πήγανε πιο κοντά στο βράχο, ο οποίος ο δρόμος δεν έχει μέλλον έτσι, θα χαλάει γρηγορότερα.